well I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me, I love you. Yes, I do, and I hope you hear me. Well, I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me, I love you. Yes, I do, and I hope you hear me when I say be mine. If you will, I know all will be fine. When will you be mine? When will you be mine? Bueno, aku. Μαρία, λέω Μαρία, αλλά πληθυντικό μέρα. Μαρία, επιτρέψτε μου, επειδή διάβασα στο πρόγραμμά σας για το πώς θα σωθεί η Αθήνα, ότι έχετε διακίνηση αντιρατσιστική. Θα σας πω ένα ανέκδοτο πρόσφατο. Αυτό ξέρετε με τον Αλβανό και τον Κροκόδηλο. Όχι, δεν το ξέρω. Είναι ωραίο, δεν κακό. Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Είναι ωραίο. Μπαίνει ο Κακομοίρης Αλβανός, γιατί όντως είναι ταλέπορη, μπαίνει από τα σύνορα, πάει κτλ. Περάσει την Ήπειρο να κατέβει στην Αθήνα να δουλέψει. Φτάνει σε μια λιμνούλα και λέει να ξεκουραστώ το βράδυ. Οπότε κάθεται και βάζει τα πόδια του μέσα στο νερό, να βγαίνει λοιπόν ένας κροκόδηλος στη λιμνούλα και αρχίζει να τρώει σιγά σιγά τον Αλβανό. Τον τρώει, φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι το στήθος, ο Αλβανός φωνάζει βοήθεια. Περνάει ένας Έλληνας, βλέπει την εικόνα από όπου φρικάρει, παίρνει ένα ξύλο τεράστιο, πλησιάζει, μπαπ, βαράει τον Αλβανό κατά κέφαλα. Λέει, ορίστε, ακόμα δεν ήρθατε, θέλετε να φοράτε και λακόστ. Δεν γελάω καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το ήξερα, δεν μας αρέσει. Δεν μου άρεσε καθόλου και πρέπει να σου πω ότι αυτά τα ανέκδοτα για τους Αλβανούς, για τις Αλβανίδες ιδιαιτέρως και για τις γυναίκες. Δεν ξέρω ανέκδοτα με Αλβανίδα. Τα έχω δει εγώ γραμμένα στη μαύρη τρύπα, εκτός αν αρνήσει την πατρότητα της Θήλης. Όχι, δεν. Λοιπόν, αυτά τα ανέκδοτα για τους Αλβανούς, για τις γυναίκες, με εξοργίζουν. Γιατί? Με εξοργίζουν, διότι θεωρώ ότι και οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία κάνετε εσείς οι άντρες. Εξίσου το έχουν το δικαίωμα αυτό. Είναι άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξης. Το ίδιο και για τους Αλβανούς. Πειράζει που έχω αυτή την άποψη. Όχι, και πιστεύω ότι την έχουν και πολλοί άλλοι. Το ξέρω. Και είναι έτσι. Έτσι και πολλές άλλες. Πολλές άλλες, ναι. Και πολλές άλλες. Να πω και κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα, μια και είπε στο δικό μας, είναι το μόνο πρόγραμμα που έχει μια άλλη προσέγγιση πέρα από τα αστεία στο θέμα των Αλβανών. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι οικονομικοί πρόσφυγες και οι οποίοι ψάχνουν μια δουλειά και στον ήλιο μοίρα, πρέπει να τους δώσουμε κάποιες δυνατότητες να ενσωματωθούν ομαλά στην κοινωνία και όχι να πάρουμε σκούπα να τους στείλουμε πίσω. Ενσωματωμένοι είναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την κρίση που έχουμε με την Αλβανία για να γίνονται αυτά τα πράγματα καλώς ή κακώς, να τους στέλνουμε πίσω να ξανάρχονται, αλλά ενσωμάτωση υπάρχει. Καταρχήν, να τους στέλνουμε πίσω να ξανάρχονται, λες και είναι εμπορεύματα, δεν είναι και πολύ ωραίο. Δεύτερο, τι ενσωματωμένοι. Το ζητούνται άτομα και βορειοϋπηρώτες που έγραψε κάποιος δημοσιογράφος, το έχεις διαβάσει. Υπήρχε αγγελία στην εφημερίδα. Ζητούνται άτομα και βορειοϋπηρώτες. Ζητούνται άτομα και βορειοϋπηρώτες. Αυτό δείχνει μια στην ουσία ρατσιστική αντίληψη. Και θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να τα χτυπήσουμε από την αρχή. Εγώ, όσο είναι μικρά. Όσο είναι μικρά. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είμαι υπέρ της δυνατότητας όλων να ζουν σε αυτή την πόλη. Εκτός αν πιστεύεις ότι αυτή η πόλη φτιάχτηκε μόνο για άνδρες υγιείς, ορθόδοξους, οικονομικά εύρωστους και ομιλούντες ελληνικά. Εγώ δεν το πιστεύω. Όχι, εντάξει, αλλά θέλω να πω, τι πειράζει κανένα φορά να κάνεις κανένα αστείο. Δηλαδή, κάναμε αστείο με τους ποντίους. Δεν βγήκε κανείς να πει ότι είναι ρατσιστικό. Έτσι. Τι πειράζει να λέμε κανένα αστείο. Δεν γυρνά στους δρόμους της Αθήνας. Τι πειράζει να κάνεις κανένα αστείο για κανέναν Αλβανό, να κάνεις για καμιά γυναίκα. Και δεν υπάρχουν αστεία για άντρες. Δεν υπάρχουν αστεία για γκέι. Για πες με ένα αστείο για άντρες. Υπάρχουν αστεία για δημοσιογράφους. Πες με ένα αστείο που να μειώνει τον άντρα. Δεν έχουμε βγάλει τέτοια. Για να βγάλω. Χαίρετε τις δύο μπίλες, τώρα με καταγεράβλωσες, μπορείτε να τις βάλεις δίπλα για να μην σε ταλαιπωρούν. Το χρώμα είναι μοβ, δεν είναι τυχαίο.
Θα μου τις δώσεις όλες αυτές αν κερδίσω. Ναι, όχι, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσεις. Το λέμε από τώρα, αν μην υπάρχει αγωνία στην εκπομπή, ότι σήμερα θα κερδίσει οπωσδήποτε η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Και είναι και βέβαιο. Μπορώ να πάρω και τρεις για τα παιδιά μου, επειδή τις βλέπω πολύ ωραίες. Θα πάρεις διάφορα για τα παιδιά. Και μάλιστα, όποιος όταν τελειώσουν οι μπύλες, ένας τηλεθεατής του Sky, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε παίρνουν τηλέφωνο. Το 64-03-2-14-15, καλά το είπα. 64-03-2-14-15, έκανα να το μάθω δύο εβδομάδες που πάει η εκπομπή. Και μετά κερδίζουν ένα δώρο το οποίο είναι καλό. Έτσι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Επειδή εγώ μπορώ να τις δίνω πίσω αν λες κάτι πολύ καλό. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Ωραία. Αποκλείεται να χρειαστεί. Και έχεις πει τώρα, γιατί μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Λες τώρα και εσύ κάτι πράγματα. Λες τέχνη στους δρόμους από εραστέχνες και επαγγελματίες μετανάστες οργανωμένους από το Δήμο. Τι τέχνη να κάνω. Αγελάς και εσύ. Μετανάστες δεν αναφέρομαι μόνο σε μετανάστες. Δηλαδή, άμα δω και. Συντομεύσει το πρόγραμμα στο σημείο αυτό. Το έχω διαστρέψει. Το έχει συντομεύσει. Έχει γίνει συντόμευση και έχει. Γιατί άμα δω και Αλβανό να ζωγραφίζει στον τοίχο, ξέρω εγώ, αλβανικές ζωγραφιές. Τότε δεν ξέρω, ας πούμε, τι τέχνη θα κάνουν στους δρόμους. Με συγχωρείς, αν έρθει δηλαδή ο Κανταρέ, ο Ισμαήλ Κανταρέ εδώ. Για τέτοιους λέμε. Ναι, με συγχωρείς, δεν λέμε για τέτοιους. Αλλά αν έρθει ο Ισμαήλ Κανταρέ σε μια εκδήλωση εδώ να διαβάσει ένα βιβλίο του, λίγο θα μας πέσει. Θέλω να πω ότι σίγουρα και οι Αλβανοί θα έχουν καλλιτεχνική έκφραση. Αλλά εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν λέω να ζωγραφίζουν. Όταν μιλάει για τέχνη στους δρόμους. Ζωγραφίζουν χάλια καταρχήν, πρέπει να σου πω. Δεν την ξέρω την αλβανική ζωγραφική. Μην μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Κάτι οικοδόμου που είχαμε και δεν δουλεύανε, δεν είναι λίγο ψηλοτεμπέληδε. Όλοι οι οικοδόμοι είναι ψηλοτεμπέληδε. Όλοι. Οι Αλβανοί οικοδόμοι. Οι βορειοπυρώτε εν τούτη, ρατσιστικό σχόλιο, είναι δουλευταράδε. Πλάκα κάνω. Τι κάνει το παιδάκι. Το παιδάκι είναι πολύ καλά. Πολύ καλά, όσο μπορεί να είναι. Βέβαια, γιατί δεν το βλέπω αρκετά, πρέπει να πω. Ταλαιπωρήθηκε με όλη αυτή. Σου πει τίποτα. Όχι, είναι νωρί που να σου πει. Αλλά ταλαιπωρήθηκε με όλη αυτή την ιστορία. Με την ελπίζω ότι δεν θα το θυμάται πάντω. Ελπίζω ότι δεν θα το θυμάται. Εκεί ελπίζω κι εγώ, στην έλλειψη μνήμη. Γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι ακόμα και όταν είναι στο στάδιο τη κοίηση, δέχεται μηνύματα απ' έξω. Ναι, αυτό αν ισχύει δεν ανησυχώ. Αν πήρε μηνύματα του Πάγκαλου, εγώ ανησυχώ. Πάντω τα δικά μου ήταν μηνύματα ευχαρίστηση από όλη αυτή την προεκλογική δουλειά, γιατί την είδαμε με κέφι και λίγο άνεση. Και άρα από αυτή την άποψη δεν ανησυχώ, ήταν μέσα στην κοιλιά βέβαια. Τώρα που δεν βλέπει και πολύ τη μητέρα του, φοβάμαι ότι μπορεί να μιλήσει όπως εκείνο το μωρό στην ταινία. Το μόνο στο σπίτι. Όχι, το κοίτα ποιο μιλάει. Να μιλήσει και τότε μπορεί να ακούσω διάφορα. Τέλος πάντων, ελπίζω δεν θα το πληρώσω μετά. Αποκλείεται. Είχε μια πορεία η Λίζα και με ρώταγε. Ναι, ήθελα να σα ρωτήσω πώς τα συνδυάζετε όλα μαζί, πολιτική, οικογένεια, παιδιά. Μα τα συνδυάζω, αυτό είναι το ερώτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο και να λέμε ότι τα συνδυάζουμε οι γυναίκες, δεν τα συνδυάζουμε πάντα. Πάντα κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ελπίζω ότι μια γυναίκα ισορροπημένη κάνει τελικά τις λιγότερες υποχωρήσεις από όλους. Και εγώ θεωρώ ότι μια ιδιότητα. Και έναν μισθό πάντα. Και έναν μισθό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πενιχμό για το δικό μου τον άντρα. Σε διαβεβαιώ ότι είναι απολύτω ισορροπημένο. Δεν είναι καθόλου πενιχμό. Με αντέχει, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Όπως ούτε και να το αντέχει κανείς, αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εύκολο να σε αντέχει σένα κανείς. Βέβαια. Πώς εύκολο... ο κόσμος σε λατρεύει. Με λατρεύει τώρα είναι σχετικό, να δούμε και τι ψήφους θα πάρουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ασφαλώς κάθε δημόσιο πρόσωπο έχει συμπάθειες και αντιπάθειες. Δεν μπορεί να κρίνει κανείς από αυτό. Πάντως όλα τα γκάλαπτα δημοτικότητα, συμπάθεια, αγάπη. Δηλαδή όπου ρωτάνε ποιο πολιτικό αγαπάτε, ποιο λατρεύετε. Είσαι top. Όταν ψηφίζετε είναι τα δύσκολα. Ναι, αλλά... και ερχόμαστε στην ώρα της κρίσεως όμως. Μήπως ο κόσμος δεν σε θέλει, δηλαδή, εν ενεργεία πολιτικό με την κλασική έννοια του όρου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστη ερώτηση, γιατί πρέπει να πω ότι ούτε και εγώ θέλω πια τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία των ενεργεία πολιτικών. Νομίζω ότι όταν λέμε ενεργεία πολιτικού, αντιλαμβανόμαστε αυτού του πολιτικού που ενδιαφέρονται για την εξουσία, με τη στενή έννοια του όρου, την κυβέρνηση. Ναι, νομίζω ότι αυτό το έκανα, έκλεισα έναν κύκλο και μπορώ να πω αρκετά. Δεν θέλουμε άλλο. Αρκετά, ναι, αρκετά. Τώρα να κάνουμε κάτι που να είναι πιο κοντά και με τους απλούς ανθρώπους και νομίζω ότι ο Δήμος δίνει μια τέτοια διέξοδο. Μα βγεις όμως. Και να μην βγω, θα έλεγα. Δεν το θεωρώ τόσο. Αυτή η ιδέα σου την. Ας πούμε, στο ζητήσαν να είσαι υποψήφια δήμαρχος. Ήθελες εσύ. Όχι, δηλαδή όταν εκδήλωσα την επιθυμία να είμαι υποψήφια δήμαρχος, δεν είχε αρχίσει ακόμα η ζήμωση και το μαγείρεμα. Τα εκλογικά επιτελεία των κομμάτων περί δημοτικών εκλογών. Απλώς πιστεύω και το είδα από τότε ότι σε μια νέα εποχή για την πολιτική που έτσι και αλλιώς πάμε, όπου τα παραδοσιακά κόμματα κάπου ξεφτίζουν και κάπου. Εφτάσαμε το κουκουέ. Δύναμη. Το κουκουέ έχει μια άλλη λογική. Πιστεύω όμως ότι και αυτή η λογική έχει όρια. Και κάποια στιγμή ήδη φαίνονται ότι εξαντλεί τα όρια αυτή η λογική. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι όπως ξεφτίζει όλο το πράγμα και μπαίνει σε μια φάση που όλα μικραίνουν.
η παραδοσιακή πολιτική σκηνή όλο και περισσότερο θα ελκύει τον κόσμο. Ενώ αντίθετα πιστεύω ότι οι νέοι θεσμοί, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμοί δηλαδή που θα διαχέουν την εξουσία, δεν θα τη συγκεντρώνουν. Αλλά βλέπεις τώρα να υπάρχει ενδιαφέρον για τις δημοτικές εκλογές. Τι ενδιαφέρον υπάρχει? Η γενική εικόνα είναι μια εικόνα απάθειας. Ναι. Σε αυτό συμφωνούμε. Ναι. Μια εικόνα απάθειας, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή έχουμε φτάσει ίσως και σε ένα μπάτο κάπου, υπάρχουν κάποιες αιστείες αντίστασης. Και εγώ υπολογίζω στις αιστείες αντίστασης. Τις βλέπω. Δηλαδή είδα και ανθρώπους που λένε ρε παιδί μου να κάνουμε κάτι. Και έχουν ένα κέφι μεράκι. Τι να κάνεις στην Αθήνα? Δηλαδή καλύτερη δουλειά να πας να μείνεις αλλού. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θέλαμε. Πώς θα φύγουμε και θα μείνουμε, ας πούμε, στην Κηφισιά, ξέρω εγώ. Εγώ μένω αλλού, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Τι καλά κάνεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Απλώς έτυχε να μένω αλλού, γιατί όταν έχεις τρία παιδιά, το να μένεις αλλού ίσως είναι ευκολότερο από την άποψη της ζωής των παιδιών κλπ. Αλλά άκουσα την κριτική που σου κάνανε, την οποία θεωρώ αστεία. Που δηλαδή, επειδή μένεις στην Κηφισιά, πώς θα γίνει να πάω στην Αθήνα? Αυτό σαν χαλάμαρα. Όλη η Κηφισιά κοντεύει να γίνει Αθήνα. Όλοι ζούμε με έναν τρόπο στην Αθήνα. Ναι. Όλοι ζούμε με έναν τρόπο στην Αθήνα. Και εγώ θα ήθελα να ζω στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα έχει πολύ όμορφες. Πού κατεβαίνεις, πού δουλεύεις? Να σου πω. Έτσι, ναι. Θα ήθελα να μένω, ας πούμε, σε μια περιοχή που υπάρχουν τέτοιες περιοχές στην Αθήνα, απλώς είναι πολύ λίγες, που δίνουν και κάποιες ανάσες και κάποιες συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης. Η Αθήνα είναι όμορφη. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Δηλαδή και με όλους αυτούς που λένε ότι η Αθήνα είναι η χειρότερη πόλη του κόσμου. Όχι, φάση είναι, ωραία. Η Αθήνα έχει λιγότερη βία καταρχήν. Από όλες τις πόλεις. Είναι ακόμα ζωντανή. Έχει κάποια κοινωνικά στοιχεία. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα μαστέριαζε και μια πόλη που ώρα 10 είναι νεκροταφείο. Θεσσαλονίκη αρέσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μ' αρέσει. Που πάμε και για δήμαρχος. Γιατί είναι πιο ανθρώπινη. Έχει μέτρα πιο προσιτά. Και είναι όμορφη πόλη. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ καλύτερη φάση η Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σου λέγα την άλλη φορά να πάμε για δήμαρχη Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που δεν κερδίσεις αυτές τις εκλογές, τι θα κάνεις? Θα ξαναπάς σπίτι? Σπίτι είμαι και τώρα και θα είμαι και τότε, αλλά πιστεύω ότι η δραστηριότητα θα υπάρχει. Δηλαδή, μόνο όσοι κερδίζουν έχουν δικαίωμα να έχουν δραστηριότητα. Όχι, όχι, αλλά θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο έχεις αποτραβηχτεί λίγο. Ναι, είχα αποτραβηχτεί και πιστεύω ότι η δημοτική κίνηση που θα την κάνουμε και θα πάρει και νομική μορφή. Δηλαδή, θα μείνει και μετά, ανεξάρτητα, ας μείνει. Εγώ δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό το λέτε πάντα. Πάντα λέτε από πριν πρώτον ότι θα είμαστε ακομμάτιστοι και μετά γίνεται το σώσιο όταν βγείτε. Και δεύτερον ότι αυτοί οι θεσμοί που κάνουμε. Πες μου αν έχω λάθος. Κάνει διάφορους θεσμούς τώρα, κίνηση υπέρ του Πάγκαλου. Ότι θα μείνουν σε αιώνες των αιώνων και θα είναι 100 άνθρωποι που θα φωνάζουν υπέρ του Πάγκαλου. Ναι, ωραία. Ή αν όμως μείνει, θα με καλέσει την εκπομπή σου να σου πω τι θα κάνουμε ακριβώς. Αν μείνει, λέμε αν. Αμέ, τι, με χίλια. Ναι, με χίλια. Η δική μας η κίνηση, αν μείνει, η κίνηση πολίτες για την Αθήνα. Εξασφαλίζουμε ότι θα έρθουμε εδώ να πούμε τι θα κάνουμε. Καλά, γιατί εμείς θα μείνουμε. Και εσύ μπορείς να έρχεσαι εδώ όποτε θες. Δηλαδή, μακάρι να έρχεσαι και να κάθεσαι και συνέχεια εδώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Να έχεις την πόρτα, να δεις παιδιά ήρθαν. Έχεις παρουσίες, δεν κάθονται συνέχεια. Εγώ έρχομαι όταν έχω κάτι να πω. Νομίζω ότι πάντα έχεις κάτι να πεις. Και τα πιο ενδιαφέροντα έχω την εντύπωση που έχεις να πεις είναι αυτά που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Ναι, να τα πούμε κι αυτά. Τα πούμε αμέσως μετά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μου επιτρέπετε? Διάλειμμα. Intermission.